Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε εμάς. Καλημέρα. Και το πάρτι ξεκίνησε. Αν μη τι άλλο, στους δρόμους. Παιδιά, επειδή εγώ έρχομαι πιο αργά από εσάς. Το τι γίνεται στους δρόμους δεν το βάζετε με το νου σας. Λες για αγορές, να έχουν βγει για αγορές, πες χαλή. Ήξερα για αγορές, είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα φορτωμένα, τύπου μπαγκάζια, φεύγω. Κομφούζιο. Ναι, το οποίο πολύ νωρίς μου φάνηκε. Αλλά ίσως κάποιοι έχουν και λίγες μέρες άδεια, τις κολλάνε μαζί με τη μεγάλη εβδομάδα. Εξηγείται αστρολογικά. Και χαμός, βέβαια, όλα εξηγούνται αστρολογικά. Τα πάντα εξηγούνται ανάλογα με το πρίσμα που τα βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε σελήνη στον τοξότη από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα. Ο τοξότης, ως γνωστόν, είναι ένα ταξιδιάρικο ζώδιο. Και αν μη τι άλλο, αυτή την ποιότητα έχει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι αυτή η ταξιδιάρικη διάθεση. Η σελήνη στον τοξότη, μετά από όλο αυτό της εβδομάδας με την Πανσέληνο στο Σκορπιό, από τα βαθιά νερά, τα σκοτεινά λοιπόν του Σκορπιού, επάμε σε ένα ζώδιο που είναι λίγο πιο αισιόδοξο, λίγο πιο ανάλαφρο και έχει να κάνει πάρα πολύ και με το πνεύμα της περιπέτειας και της αισιοδοξίας και του ταξιδιού. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να ξεκινήσει και η μεγάλη εβδομάδα από την Κυριακή. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα είναι τα πράγματα. Η σελήνη, είπαμε, πέρασε ήδη στον τοξότη. Θα παραμείνει μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής αυτό το ζώδιο. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα περάσει στον εγώκερο. Αν υπάρχει κάτι, μια ιδιαιτερότητα που χρειάζεται μια προσοχή, είναι ότι τη μεγάλη Δευτέρα έχουμε τη σύνοδο του Άρη με τον Ποσειδώνα. Όμως, επειδή η σελήνη στον τοξότη θα σχηματίσει όψεις και με τον Άρη και τον Ποσειδώνα, την ενεργοποιεί από το Σαββατοκύριακο. Κάποια λοιπόν ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τη σύνοδο αυτή, θα αρχίσουν να νιώθουν, και τι είναι αυτή η σύνοδος, έχει να κάνει περισσότερο με σύγχυση. Θα αρχίσουν να νιώθουν αυτό το λίγο συγχυσμένο τοπίο στο μυαλό τους από το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό θέλει μια προσοχή, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες των τελευταίων ημερών, μην μπαίνετε στη διαδικασία να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, όχι τουλάχιστον μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη.